Νάτο. Live. Ώρα 10 χθες βράδυ. Είναι η στιγμή που κατεβαίνει η πρώτη σταγόνα της υπερχείλισης του φράγματος από Σελέμη. Διαδικασία που καταγράφει καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός, με τις ποσότητες να αυξάνονται μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα με 20.000 κυβικά μέτρα νερού. Ώρα 10 το πρωί. Εντυπωσιακές εικόνες του υπερχειλιστή με 50.000 κυβικά μέτρα νερού να καταλήγουν στη θάλασσα. Ποσότητες που θα αυξηθούν στην πρώτη λεχόμενη υπερχείληση από νερά που κατεβαίνουν από τα ρέματα. Εντυπωσιακές εικόνες εδώ στον υπερχείληστη. Αυτή τη στιγμή κατεβάζει 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, όταν και οι τρεις ΔΕΙΑ, Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, λαμβάνουν 30.000 κυβικά μέτρα νερού τη μέρα. Τα νερά αυτά που βλέπουν είναι μέσω των ρεμάτων, χωρίς να λειτουργεί η σύραγγα του όπως λέμε. Αν λειτουργούσε η σύραγγα του όπως λέμε, θα είχαμε άλλο περίπου 1,5 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Δηλαδή είχε κλείσει το διακόπτη. Έχουμε κλείσει το διακόπτη γιατί ακριβώς θέλαμε να είναι όσο δυνατόν μικρότερη υπερχείληση, αυτή η πρώτη υπερχείληση. Τα ρέματα να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν. Γέμισε και υπερχείλησε κιόλας. Το καλύτερο. Πέρυσι είχαμε πρόβλημα. Φέτος δεν νομίζω να έχουμε. Είναι ναι, ανυπανάληπτες, είναι φοβερές. Είναι κάτι το οποίο πρωτόγνωρο για μας. Είναι φαντασμαγορικό το θέαμα. Με φόντο το καταράκτη και το ριάκι που γέννησε μετά από πολλά χρόνια στο χωριό τους, κάτοικες της ποταμιάς δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Υπάρχει φόβος βέβαια. Για πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε συνηθίσει. Φόβος υπάρχει τώρα. Αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε. Μας έβαλαν από κάτω στο θάνατο. Πάντως στην περιοχή έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον κύριο Μαμαγκάκη, ενώ κλείστηκαν για τα οχήματα οι Ιρλανδικές διαβάσεις. Αυτή η ροή δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, αυτό να πούμε. Είναι τώρα στα 50.000, ενδεχομένως θα πάει και στα 80.000 κυβικά. Το ελέγχουμε, είμαστε εδώ αν κάτι συμβεί να επέμβουμε. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Να εμπλουτιστεί και ο υδροφόρος ορίζοντας ο δικός μας εδώ, διότι με την έμφραξη του ποταμού τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε νερό για να ποτίσουμε τα περιβόλια μας. Ήδη η ΔΕΙΑ λαμβάνει 950 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, 110 κυβικά η Χερσόνησος και 220 κυβικά ο Άγιος Νικόλαος, πέρα από το πλαφόν των 8,5 εκατομμύριων κυβικών που θα λαμβάνουν και τρεις δημοτικές επιχειρήσεις ετησίως. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να χαρεί γι' αυτό, γιατί τουλάχιστον τα 3-4 επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην υδροδότηση των τριών αυτών ΔΕΙΑ. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι το μεγάλο υδραυτικό έργο της Κρήτης, που ρούφηξε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, δεν θα γεμίζει με νερό κάθε χρόνο, αλλά πιθανότατα κάθε 2-3 χρόνια, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γύρω από τη διαχείρισή του, ενώ η τύχη του μεγάλου έργου θα κριθεί στο μέλλον.